Κίνδυνος όμως υπάρχει και πάλι φέτος για την περιοχή του Ματιού, καθώς έχουν συγκεντρωθεί σωροί σκουπιδιών και ξερόκλαδων. Μοιάζουν με φυτίλι έτοιμο να πάρει φωτιά. Η αυτοψία του Βαγγέλη Γκούμα είναι αποκαλυπτική. Εγκυμονείται μεγάλος κίνδυνος για να καούμε, όπως το μάτι. Διόνυσος, Νέα Μάκρη και Ζούμπερι. Τρεις περιοχές στην Ανατολική Αττική όπου τα βουνά με τα σκουπίδια και τα ξερόχορτα μοιάζουν με ορολογιακές βόμβες έτοιμες να εκραγούν και να σκορπίσουν την καταστροφή. Η αυτοψία μας ξεκίνησε από το Διόνυσο, μέσα στο δάσος. Όπως μπορείτε να δείτε, αν και έχει περάσει περίπου ένας μήνας από το προηγούμενο ρεπορτάζ, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Μπάζα, σκουπίδια, έφλεκτα υλικά, έτοιμα να ανάψουν με την πρώτη σπίθα. Σκουπίδια, μπάζα, ό,τι θέλετε πραγματικά. Κίνδυνος. Πυρκαγιάς εννοείται. Στη Νέα Μάκρη ο σωρός με τα ξερόχορτα που φτάνει ύψος το 1 μέτρο απειλεί το κέντρο υγείας που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής. Ακόμη και μπροστά στην κάμερα κάτοικοι εξακολουθούν να πετούν μαύρες σακούλες με ξερόχορτα. Έτσι και βεράξω ένα σπίρτο, καήκαμε. Θα κάψουν όλο τον κόσμο. Βρισκόμαστε στη Νέα Μάκρη, κοντά στον κεντρικό δρόμο. Και εδώ η κατάσταση με τα σκουπίδια, όπως μπορείτε να δείτε, είναι τραγική. Σκουπίδια υπάρχουν όχι μόνο στην άκρη του δρόμου, υπάρχουν όμως, όπως μπορείτε να δείτε, και μέσα στο δάσος. Εδώ όμως, αν πιάσει μια φωτιά, οι κάτοικοι θα την γλιτώσουν. Γιατί, όπως μπορείτε να δείτε, η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Βρισκόμαστε στο Ζούμπερι, σε πολύ μικρή απόσταση από το Μάτι. Όπως μπορείτε να δείτε, οι άκρες του δρόμου είναι γεμάτες με σκουπίδια. Γεμάτες με πλαστικές σακούλες, με έφλεκτα υλικά. Έπιπλα, νεροχύτες, τα πάντα. Τι κάνουμε? Φωτιά. Για πλάκα. Αν περάσω εγώ και ρίξω ένα σπίρτο τώρα, θα γίνει παράνομα πυρός. 2 χιλιόμετρα πιο κάτω στο Μάτι, η παιδική χαρά που κατασκευάστηκε με χρήματα του Δήμου Τυράννων και με πρωτοβουλία των Δήμων Ραφίνας και Αθηναίων αποτελεί μια μικρή όαση στην έρημο που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια του οδηπορικού μας.